Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Μαζί θα κάνουμε άλλο ένα unboxing μιας κορυφαίας συσκευής, μιας ναυαρχίδας θα έλεγα. Είναι μια συσκευή η οποία την περιμένουν αρκετοί. Είναι το Honor Magic 5 Pro, μια συσκευή η οποία είναι σαν specs πάρα πολύ δυνατή. Ευρωπαϊκό μοντέλο αυτό. Πάμε λίγο να την ανοίξουμε. Παράλληλα να σας λέω, είναι 512 και 12. Η συσκευή αυτή μόλις που κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά, δυστυχώς στη χώρα μας δεν θα τη δούμε. Δίκαρτη φυσικά. Εδώ είναι κάποια πραγματάκια που λέει. Εντάξει, είναι σε πράσινο χρωματάκι αυτή η συγκεκριμένη. Βγαίνει μαύρο πράσινο. Η τιμή της λίγο τσιμπημένη, γύρω στα 1200 ευρώ. Παρ' όλα αυτά έχει τα πάντα. Δεν είναι που δεν έχω παρατηρήσει να της λείπει κάτι. Πάμε λίγο να αφήσουμε τη συσκευή στην άκρη, να δούμε τι έχει συσκευασία. Όπως σας είπα, ευρωπαϊκό κομμάτι, φορτιστής στα 66W, καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού USB, όπως το Oppo USB σε Type-C. Μέσα συσκευασία, για να δούμε, έχει το σιδεράκι εδώ και μία θηκούλα βλέπω. Για να δούμε και τη θηκούλα, διάφανη, TPU, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, προστατεύει το κινητό γύρω-γύρω, μόνο το πίσω μέρος της κάμερας δεν θα προστατεύεται. Ας τα αφήσουμε προς το να στην άκρη και πάμε στο κυρίως πιάτο που δεν είναι άλλο από τη συσκευή. Honor Magic 5 Pro σε χρωματάκι πράσινο. Λοιπόν, φοράει εργοστασιακή ζελατίνα όπως βλέπω. Ματ πίσω, πάρα πολύ όμορφο. 100 χι zoom οπτικό, 350 κάμερες, μια συσκευή γύρω στα 220 γραμμάρια, μαζεμένη, κουρμπαριστή τη βλέπω. Πάμε να την μπουτάρουμε, πάρα πολύ όμορφο. Μέχρι να μπουτάρει η συσκευή, να σας πω ότι αυτή θα έχει φυσικά το Android 13 με το Magic OS 7.1, Snapdragon 8 Gen 2, κάτω τα προβλεπόμενα, 512 όπως σας είπα, 12, UFS 4, ταχύτατε, 350 κάμερες στο πίσω μέρος, μια μπροστινή 12. Άνοιξε, πάμε να βρούμε τα ελληνικά, αφού είναι ευρωπαϊκή συσκευή σίγουρα θα έχει ελληνικά. Εδώ είναι τα ελληνικά. Ουσιαστικά, παιδιά, όσοι είστε νοσταλγοί του Huawei, αυτή είναι η επιλογή σας. Μια συσκευή Huawei, έτσι μασκαρεμένη για την Ευρώπη. Όπα, έχει και η SIM, δίκαρτη και η SIM, κάτι το οποίο δεν το είχα διαβάσει, να πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Κάνουμε μια παράβλεψη, παράβλεψη και από τα δίκτυα, δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν. Να μπούμε μέσα στο βασικό μενού θέλουμε. Στο DxO Mart, παιδιά, η συσκευή σκοράρει πρώτη στην οθόνη, σκοράρει δεύτερη πλέον μετά το Oppo στις κάμερες. Κατά τη γνώμη μου, λόγω και της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας της, προφανώς πρόκειται για την κορυφαία συσκευή αυτή τη στιγμή σε μετρήσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Κλασικά, ένα μενού, κλασικά παιδιά, ένα μενού της Huawei, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις, να δούμε κάποια πραγματάκια. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από την οθόνη, τη φωτεινότητα, η οποία οι μετρήσεις τη δίνουν πάρα πολύ ψηλά, πάνω από τα 1700 nits. Τώρα δεν το έχω εύκαιρο πόσο περίπου είναι, πάντως το DxO Mart είναι η κορυφαία σε overall συσκευή σε οθόνη. Πάμε να δούμε τι έχει. Αναστολή, ανάλυση οθόνης, εδώ μπορούμε να βάλουμε 2K, υψηλή, έξυπνη ανάλυση, άμα το βγάλω είμαστε μόνοι μας στο 2K, ρυθμός ανανέωσης λέει εδώ, έχει το δυναμικό, το υψηλό, ας το βάλουμε όλα στο full, ας βάλω μια σκουρόχρωμη λειτουργία για όσους τους αρέσει, εδώ είναι, πάμε λίγο πίσω, μπαταρία 5100 mAh, φορτίζει στα 66W όπως είπαμε. Πάμε λίγο στο σύστημα.
Να δούμε κάποια πραγματάκια, αν έχει. Όχι στην ενημέρωση, δεν θα την κάνουμε. Το 7,1 που σας είπα. Πληροφορίες για το τηλέφωνο, πάμε να δούμε. Εδώ είμαστε. 13 έκδοση, MagicOS. Δίκαρτη συσκευή, επεξεργαστής αυτός, 12 RAM, 512 στη χωρητικότητά του, η ανάλυση. Ένα πάρα πολύ όμορφο κινητό. Δεν θέλω να μπω πολύ στη διαδικασία τώρα να δούμε κάποια πράγματα. Μόνο έτσι λίγο να ανοίξω την κάμερα. Okay. Θα δοκιμαστεί, παιδιά, και αυτή η συσκευή. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον πρόκειται για το κορυφαίο κινητό της περίοδου. Σίγουρα ξεπερνάει το S23 Ultra κατά τα δικά μου δεδομένα. Να πω κάτι ακόμα για τους νοσταλγούς υπέρυθρων, ότι έχει και υπέρυθρες στο πάνω μέρος για να χειρίζεσαι συσκευές, τηλεοράσεις, air condition κτλ. Φυσικά Google από τη μάνα του εργοστασιακά. Εξού και ο μασκαρεμένος που σας έλεγα, λαθρεπιβάτης από την Κίνα, ένα Huawei το οποίο είναι πλήρες, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις μόντες. Έχω να πω πολλά για τη συσκευή. Θα δοκιμαστεί, θα κριθεί και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει τα σκύπτρα του κορυφαίου αυτή τη στιγμή Oppo Find X6 Pro, μιας και αποκαθήλωσε από το θρόνο του S23 Ultra, σαν την κορυφαία συσκευή κατά τη δικιά μου γνώμη πάντα. Εδώ έχουμε ένα κινητό το οποίο δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα. Λίγο τσουχτερό βέβαια, όπως σας είπα, στην τιμή, 1200 ευρώ και σε συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη κυκλοφορεί. Παρ' όλα αυτά πρόκειται ίσως για το κορυφαίο μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας σε Android συσκευή. Αυτά, παιδιά, τα ολίγα, θα τα πούμε στο επόμενο unboxing.